κάνουμε και κάθονται. Εντάξει, ναι, και ο καροβολός ήρθε και έβλεπε. Και δεν ήρθε πιο μέσα, γιατί με κρατήσανε. Κάμερες είστε έτοιμες. Ναι, ναι. Δυστυχώς οι προκλήσεις συνεχίστηκαν σήμερα μετά τηλεφόρο. Σήμερα ζήσαμε απίστευτα πράγματα κάτω. Δεχτήκαμε επίθεση. Ντρέπομαι δηλαδή και αισθάνομαι και άσχημα που εκθέτω τον εαυτό μου σε τέτοιες δηλώσεις. Αλλά καλά, καθιδρυστήκαμε σε σημείο απίστευτο, που ήταν φανταστείτε όλοι τι υπόθηκε. Εμένα μου ρίξαν από τύρι νερό ο κ. Μαρινάκης ο ίδιος. Και μπήκε ένας μπράβος του κ. Μαρινάκη, ο οποίος ήταν κάπου κρυμμένος, προφανώς ήταν στημένη όλη τη σωρία. Και χτύπησε τον κύριο Βασιλή, ο οποίος έπεσε πίσω, ευτυχώς τον έπιασε ο στράτος. Θα μπορούσαν να έχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα. Έχει τραυματιστεί, όπως βλέπετε. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω πως σε διοικητικό συμβούλιο της Super League μπορεί να υπάρξει τέτοια βία. Δηλαδή, ξέραμε ότι στο ποδόσφαιρο, ή τουλάχιστον μερικοί από εμάς υποπτευόμασταν ότι δρούν εγκληματικές οργανώσεις. Αλλά δεν μπορούσαμε ποτέ να πιστέψουμε ότι θα είχαν το θράσος να έχουν και μπράβους και να δεχτούμε και επιθέσεις μέσα στο ίδιο το συμβούλιο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό ίσως έχουμε κάνει λάθη. Δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε ούτε άμεμπτοι ούτε οτιδήποτε έτσι. Προσπαθούμε όμως να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο και θα συνεχίσουμε να ζούμε αυτόν τον αγώνα. Όπως βλέπετε, έχουμε δεχτεί επιθέσεις και στο Sky, έχουμε δεχτεί δύο φορές χειροβομβίδες. Μια φορά μετά από ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού ήρθαν οπαδοί, πετάξαν μπουλόνια και πήγαν να κάψουν το Sky και πήρε φωτιά το λογιστήριο. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και στην αστυνομία όλα. Σήμερα είχαμε πολλά άλλα παραδείγματα απειλής και βίας. Εξάλλου εσείς οι δημοσιογράφοι, δυστυχώς πολλοί από εσάς τα έχετε υποστεί ήδη και γι' αυτό πολλές εφημερίδες και πολλά μέσα δεν γράφουν απολύτως τίποτα. Τι να κάνουμε. Κάποιοι από εμάς ίσως πρέπει να εκτεθούμε σε κάποιον παραπάνω κίνδυνο, μπας και φτιάξουν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν θέλετε να προσθέσετε. Όχι, δεν έχω να προσθέσω. Κύριε Πρόεδρε, ποια σκοπεύετε, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η αντίδραση του Παναθηναϊκού μετά τα σημερινά γεγονότα? Να σας πω κάτι. Ζούμε σε μια πολιτεία που έχει νόμους. Ζούμε σε μια δημοκρατία. Υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει αστυνομία, οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν να διαχειριστούν, τέτοια θέματα είναι η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Τη βία την έχει η κάθε δημοκρατία, την εκχωρεί αποκλειστικά στην αστυνομία, πουθενά αλλού. Ούτε σε οπλισμένους μπράβους, ούτε σε τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.